Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Farming Simulator 22 μαζί με το μικρό Μήτρο. Επιστροφή στο Castle Node. Είμαστε εδώ Νοέμβριο, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν έχετε χάσει τα προηγούμενα βίντεο, στη νέα σειρά εδώ στο Castle Node, πάνω δεξιά θα βγει playlist να πάτε να τσεκάρετε, να ενημερώνεστε για την πρόοδο πώς φτάσαμε σε αυτό το πέρα το σημείο. Σήμερα θέλω να ρίξω λίγο λίπασμα πριν περάσουμε τη μέρα, για να του ρίξω και δεύτερο λίπασμα σε κάποια πράγματα που θα χρειαστεί, ώστε να είμαστε κομπλέ σε όλα τα χωράφια με 100% λίπασμα και lime και flow state να είμαστε κομπλέ. Οπότε γρήγορα θα πάρω πιο τραχτεράκι, λέω, να πάρω μισό λεπτάκι να πάρουμε τη μάση και θα πάρουμε παιχτούρες. Αυτό το Stara, το Tornado το 1300, αυτό το είχαμε πάρει κάπου στα 15.000, έχουμε πιο καλό, έβαλε ένα μοντάκι, είναι το Massey Ferguson, το οποίο χρησιμοποιούμε και στο Farm Wars μαζί με τη σειρά με τα παιδιά, με το Ράφα, και είναι 5.000, ρίχνει 36 μέτρα, είναι και οικονομικό και στο lime, γιατί αυτό τρώει πάρα πολύ lime και ρίχνει και στα 20 μέτρα. Οπότε γυρνάμε πίσω αυτό, θα πάρουμε τραμπ αυτό, 5.000, έχει λιγότερη χωρητικότητα αλλά είναι πάρα πολύ οικονομικό, το έχουμε δουλέψει και το ξέρω. Οπότε πάμε να πάρουμε τώρα εδώ πέρα τη μάση, να ρίξω ένα πλησιματάκι πριν φύγω. Εδώ από κάτω έχουμε το πιεστικό μας. Πού είναι? Να πάμε να το ρίξουμε ένα πλήσιμο, γιατί δεν βλέπω μπροστά πραγματικά από το lime, από αυτά που είχαμε φτιάξει τα χωράφια. Να το κέρχερ εδώ. Λοιπόν, όπα. Να το πλύνουμε λίγο, το καθαρίσουμε. Όλα τα μηχανήματα τα έχω εκτός, δεν τα έχω βολέψει, ούτε το mower ούτε αυτά. Για να τα πλύνουμε πρώτα πριν τα βάλουμε μέσα να τα φυλάξουμε, να είναι καθαρά παιχτούρες μου, να τα έχουμε στην εντέλεια. Εγώ από εσάς τι θέλω τώρα, να βοηθήσετε με ένα like, βοηθάτε περισσότερο από όσο νομίζετε, να προωθηθεί το βίντεο σε περισσότερα άτομα και να μας μάθουν περισσότεροι αγρότες. Εδώ ο μικρός Μήτρος να εξελιχθεί full, να το κάνουμε νούμερο 1 σειρά στο κανάλι. Μας αρέσει και είμαστε σταθεροί εμείς που το βλέπουμε. Οπότε φύγαμε, να γυρίσουμε αυτό, πάμε μέχρι το μαγαζί τώρα αναγκαστικά. Αναγκαστικά θα φύγουμε για μαγαζί. Είναι φανταστικό το τοπίο εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Μαγευτικό, μπορώ να πω. Φύγαμε να κάνουμε την τράμπα μας, να έρθουμε να ρίξουμε. Να κάνουμε λίγο άκρη, να σας δείξω σε ποια χωράφια θέλω να ρίξω λίπασμα, δεύτερη στρώση. Ωραία. Λοιπόν, το ένα το χωράφι, να δείτε. Με fertilize. Fertilize, λοιπόν, εδώ. Το 14, το 4 είμαστε κομπλέ. Με 50%, με 100% λίπασμα, εκτός από αυτό το πρώτο σημείο. Δεν πειράζει, δεν ξαναπάω τώρα πάνω γι' αυτό. Το 71 δεν το έχω ρίξει καθόλου λίπασμα. Βλέπετε. Έχουμε το 85 που έχει μία στρώση λίπασμα από μόνο το γρασίδι έτσι όπως βγήκε. Οπότε ρίχνουμε μία δεύτερη στρώση και είμαστε κομπλέ. Και μου φαίνεται θέλω να ρίξω και άλλη μία στρώση. Ναι, ορίστε, το υπόλοιπο εδώ που είχαμε βάλει, είχαμε κάνει το λάθος, το πιασε επειδή το ξανακάνα plow 100% το γρασίδι, ενώ το υπόλοιπο θέλει μία στρώση λίπασμα ακόμα. Οπότε θέλουμε τα γρασιδοχόραφα. Το 1, το 71 θέλουμε δύο στρώσεις λίπασμα, γιατί ήταν φυτεμένο γρασίδι τώρα. Δεν το είχα και το έκανα plow. Οπότε μία στρώση εκεί και την επόμενη στρώση θα τη ρίξουμε τον Οκτώβριο το πρωί και είμαστε κομπλέ. Τρία χωράφια έχουμε. Με αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα πιστεύω με 1300 λίτρα να τα κάνω και τα τρία. Και άμα έχουμε κανένα contract μετά για fertilizer, έτσι όπως είμαι τώρα από εδώ, με καλό fertilizer και μεγάλο να έχει αρκετό spread, αρκετό άνοιγμα δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε ένα contract, να πάρουμε κανένα φράγκο, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε με 3.000 στην άκρη. Ελπίζω να μας δώσει κάτι να μπορούμε να... Όπα, τι βρήκα εδώ? Τι φωτίζει εδώ? Χαρτίς collectible. Έλα εδώ στον μπαμπά. Πω, δώρο Θεού ήσουν τώρα. 10 χιλιαρικά και έτσι από το πουθενά, guys, πρωί-πρωί. Μεσημέρι, όχι πρωί-πρωί, είναι 4. Εδώ είναι το sawmill, δουλεύουν οι κορδέλες full. Φύγαμε, δεν έχει κανένας. Όπω, αυτό ήταν ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Τι όμορφο που είναι το τοπίο τώρα, παιχτούρες. Όπω, θα τρακάρουμε. Δεν παραμεράτε καθόλου, σκατίβλαχοι. Όπω, τι είναι αυτή, ρε. Μαγευτικό. Πιστεύω ένα like το αξίζει μόνο αυτό εδώ πέρα. Ασχέτως τι κάνω εγώ. Αν αξίζω εγώ like, το τοπίο αυτό το αξίζει ένα like. Σπάστε το. Επίσης ξεχνάω να σας αναφέρω να κάνετε share το βίντεο με ένα έτσι όπως το βλέπετε από την τηλεόρασή σας, από το κινητό σας, κάντε screenshot ή βγάλετε την τηλεόραση ή το λάπτοπ που βγάζετε, όπου βλέπετε μάλλον το βίντεο. Κάντε share Instagram όποιοι έχουν ή Facebook, εγώ θα σας κάνω repost μετά. Τα βλέπω. Οπότε φτάσαμε στο μαγαζάκι
Πάμε πίσω να πουλήσουμε πρώτα τον fertilizer των παλιών. Να πάρουμε ένα καινούριο μηχανηματάκι. Ωραία, φτάσαμε. Λοιπόν, φιλαράκο, πάρε το τορνέιντο. Στα 11 χιλιάρικα το παίρνει. Το κάνω ένα repair. Ανέβει και η τιμή του. Άμα το κάνω και repaint, θα πάρω τα λεφτά πίσω απλά. Για να πάρω τα λεφτά πίσω. Δεν τα χαλάω, οπότε είμαστε κομπλέ. Το πουλάμε, παίρνουμε 12.000. Είναι μια καλή επένδυση. Είχαμε βρει και τα 25. Τα είχαμε βρει και τα 10 χιλιάρικα. Εκεί στο sawmill. Οπότε ακόμα καλύτερη βοήθεια. Από εκεί που ήμασταν 3.000, τώρα είμαστε 25. Πάμε, παίρνουμε fertilizer spreader. Μισό λεπτό που είναι. Fertilizer spreader και να πάρουμε τη μάση. Ωραία. Βάλτρα ή μάση. Μάση λέω, μιας και έχω και το τραχτέρ. Να είναι στα ίδια. Ωραία. Αλλάζει κάτι? Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Οπότε buy. 5 χιλιαρικάκια. Κομπλέ. Κομπλέ done. Λοιπόν, να δω. Έχω fertilizer τίποτα εδώ έξω, αλλιώς να παραγγείλω κάποιον. Έχω fertilize υγρό. Fertilize αυτό, 2 τόνους ή 1000 λίτρα, 1000 λίτρα. Ωραία, ακριβό, ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, παίρνω αυτό το corn kali. Ωραίο λιπασματάκι. 1000 λίτρα. Να πάρω 2. 3600 μας πάει, ωραία. 3600 και 5 χιλιαρικάκια, πάμε στα 8640. Ερχόμαστε, παίρνουμε τα 1300 λίτρα που παίρνει μέσα. Και τα υπόλοιπα θα κατέβω μετά με ένα front loader να τα πάρω. Να τα πάμε πάνω στη φάρμα. Να τα έχουμε εκεί όταν χρειαστεί να ρίξουμε λίπασμα κάπου, να είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, μπροστά έχω και το αντίβαρο, οπότε δεν πιστεύω να έχουμε πρόβλημα. Ω, παιχτούρες, κοιτάξτε τώρα εδώ τι ωραία που είναι στην πόλη. Έχουν ανάψει και τα φώτα εδώ. Ω, φανταστικό. Είναι τρομερό. Και εδώ. Το κάτι άλλο, δεν έχουμε περάσει ξανά τέτοια ώρα εδώ μέσα. Που έχει και τα φαναράκια στο δρόμο εδώ. Στη γέφυρα. Και πάνω εδώ βλέπετε τα σπίτια έχουν ανάψει φώτα όλα. Δεν έχουμε πάει ακόμα στο κάστρο. Εξερεύνηση θα γίνει, παιχτούρες, όταν τελειώσουμε εδώ με τις δουλειές. Τώρα στους επόμενους μήνες που μπαίνει χειμώνας, δεν έχουμε και τόσες δουλειές. Οπότε θα πέφτει full εξερεύνηση. Θα κάνουμε δραστηριότητες καινούργιες. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, δεν θέλω να πάω στη φάρμα. Καθίστε να κάνω μια αναστροφή. Πήγαινα από το δρόμο για τη φάρμα, τον καινούριο που σας είπα. Θα πάω από εδώ από το 82. Όλο ευθεία μέσα εδώ μου βγαίνει το 82 που είναι. Εδώ. Εδώ που λέει απαγορεύεται όμως η είσοδο. Πάμε εμείς. Είμαστε αγρότες. Έχουμε χωράφια εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ όλο ευθεία μας βγάζει στο χωράφι το κρασιδοχώραφα. Και το ένα και το άλλο που έχουμε. Οπότε πάμε να ρίχνουμε από εδώ κατευθείαν σφαίρα. Να μην κάνω κύκλο και ξαναγυρνάω πάλι κάτω μετά. Οπότε, το ένα το γρασιδοχώραφο μας είναι αυτό εδώ πέρα που το έχω ρίξει και lime. Πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Ω, πιάνει μπόλικο, ε. Πιάνει πέρα κι άλλο. Όπα, εδώ δεν το πιάνει. Επειδή κάνει λίγο γονίτσα. Εδώ, το πιάνει λίγο παραπάνω, δεν μας πειράζει, να βγαίνει λίγο στο δρόμο. Από το να μην το πιάνει καλύτερα, το έχω ξαναφέρει να πετάγεται λίγο έξω. Σχετικά οικονομικό. Πετάει και πολλά μέτρα, 36 μέτρα. Μην το βλέπετε ότι τρώει. Δεν τρώει τόσο. Έχει φάει σχεδόν 100 λίτρα, αλλά του έχουμε ρίξει 36 μέτρα φάρδος και πόσο μέτρα κάτω. Κοίτα, πάλι μας έφυγε εδώ λίγο. Βγήκαμε κάτω. 150 λίτρα φάγαμε. Εντάξει είμαστε. Τώρα πιστεύω αυτό θα το πιάσουμε όλο, εννοείται. Για να δούμε. Καθίστε να κάνω λίγο αυτά τα μικρά εδώ πέρα για να μην ξαναγυρνάω προς τα κάτω εδώ. Που περισσεύουνε. Εδώ, ωραία. Τέλεια. Εδώ το πιάνουμε όλο. Πάμε σταθερά. Έχω βάλει και το GPS. Πρέπει να κάτσω να το μάθω λίγο. Το έχω ξαναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά δεν έχω κάτι να ασχοληθώ να δω λίγο πώς δουλεύει. Ώστε να το φτιάχνω. Γιατί μπορώ να βάλω πόσο working speed κάνει. Και να βάζω να κλειδώνει σε κάθε σειρά και απλά να πηγαίνει σταθερά. Να μου κλειδώνει το τιμόνι. Να μην γυρνάει. Και παιδεύομαι κι εγώ. Εντάξει, οικονομικούτσικο. Ωραία. Τώρα εδώ το πετάει τζάμπα παραπάνω, δεν μας πειράζει. Αλλά είμαστε 300 λίτρα σχεδόν και πάγαμε όλο το χωράφι αυτό εδώ πέρα που είναι ένα μεγαλούτσικο χωράφι. Δεν είναι τα μικρά. Λοιπόν, εδώ πιστεύω είμαι πανέτοιμος. Έχει φύγει όλο το lime, οπότε λογικά είμαστε εντάξει. Με λιγότερο από 300 λίτρα
το ολοκληρώσαμε αυτό. Για να δούμε που ήμασταν εδώ. 85 είναι 100% λείπασμα. Πάμε στο 71. Το 71 θα είναι μισή περασιά τώρα, μισή περασιά το πρωί. Είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, πάω εδώ. Πιστεύω θα το πιάσει δεξιά. Δεν το πιάνει και τόσο, μισό. Θέλει λίγο πιο εκεί, φαίνεται λίγο πιο σκούρο. Επειδή δεν έχει πετάξει ακόμα το γρασίδι, απλά δεν ξέρω αν φαίνεται σε εσάς, είναι λίγο νύχτα τώρα. Εγώ το βλέπω, το ξεχωρίζω λίγο να του ρίξω. Κάπου εδώ είμαστε κομπλέ. Θέλει 2,5 σιρούλες, το πετάω λίγο από εκεί. Αλλά εντάξει είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμος, το έχουμε ρίξει μία στρώση. Το αφήνω εδώ το τραχτέρ το συγκεκριμένο για να ρίξουμε και το πρωί. Ωραία. 50% fertilize. Needs rolling, δεν πειράζει. Τώρα rolling δεν κάνω. Οπότε πάμε να κοιμηθούμε. Όπου η φάρα μου μας έχει αρκετά φώτα, ε. Εκεί τον προβολέα εδώ από πάνω. Αυτό εδώ πέρα το τραχτέρ το κάνει μέρα. Λοιπόν, πάμε να κοιμηθούμε και το πρωί να δούμε. Να ρίξουμε και άλλη μια στρώση λείπασμα και να δούμε τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Καληνύχτα. Λοιπόν, καλημερούδια, καλημερούδια. Δεκέμβριος μήνας. Καθίστε να βάλω μια αλλαξιά διαφορετική. Μην κοιτάτε. Μην κρυφοκοιτάτε. Κλείστε τα μάτια να αλλάξω λίγο, σας παρακαλώ. Βάλε αυτό. Ακόμα δεν έχει κάνει τόσο κρύο. Εδώ είμαστε. Πόσους βαθμούς έχουμε σήμερα? Τι λέει ο καιρός? 4. Όπα. Μας ρίξει κανένα χιονάκι σήμερα. Όχι, δεν λέει καθόλου χιόνι. Ούτε του Φεβρουάριο, ούτε τον Ιανουάριο. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, έχει ξημερώσει για τα καλά πιστεύω έξω. Καθίστε να κλείσω γιατί είχα ανοίξει το τζάκι το βράδυ. Φαγητό 5%. Μια χαρά είναι οι κοτούλες. Τα προβατάκια μας έχουν, ναι. Για γελαδίτσες μας, τώρα περάσαμε μήνα να δούμε τι παίζουν. Φαγητό σύνολο έχουν 47.000 λίτρα. Είμαστε κομπλέ, υγεία τους 100%. Γάλα 5.200. Αυτά είναι. 100% υγεία τους. Έφτασε επιτέλους υγεία σε 100%. Τα προβατάκια μας έχουν φαγητό 16.300. Εδώ έχουν βγάλει και μαλλί. Πάμε στη δεύτερη παλέτα ολοκληρωμένη. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Διακοσμητικό, ναι. Έχουμε δύο σχεδόν παλέτες. Η οποία μία είναι 1.000 λίτρα, αυτή 700. Περιμένουμε άλλα 300 λίτρα για να ολοκληρωθεί. Πριν πάμε να ρίξουμε λείπασμα, πάμε να πλύνουμε και αυτό το μηχάνημα από κάτω. Και να πάμε να το παρκάρουμε. Εδώ είναι το Cheese Production, έτσι. Ναι. Cheese και τι άλλο είχε εδώ. 70.000 για να δούμε τι άλλο έχει. Όπα! Πήρα το... Κάτσε κύριε. 70.000 θέλουμε γι' αυτό. Αλλά έχουμε γάλα τώρα που δεν έχουμε να το αξιοποιήσουμε. Πρέπει να το πουλήσουμε έτσι τώρα το γάλα. Αναγκαστικά. Οπότε θα το δούμε κάποια στιγμή. Μήπως το αγοράσουμε. Πρέπει να το αγοράσουμε. Μήπως έπρεπε να αγόραζε αυτό και όχι το χωράφι με το γρασίδι, αλλά και το γρασίδι χρειαζόταν. Λοιπόν, πιπίλα ο Μόρ πίσω. Πάμε να καθαρίσουμε και το φεντάκι, το 515 εδώ, το σε. Δυνατό και αυτό, 50 κάτι χιλιόμετρα τελική. Είναι μια χαρά, δυνατό. Απλά είναι το χειροκίνητο, μασάει λίγο στις δουλίτσες. Λοιπόν, τα έχουμε στην εντέλεια, πανέτοιμοι, πάμε να τα παρκάρουμε. Τώρα άνοιξε το μάτι ρε φίλε, τώρα μπαίνεις μέσα, βλέπεις μπροστά σου από το παράθυρο. Εντάξει, αυτό δεν ήταν τόσο χάλι μαύρο. Το άλλο ήταν χάλι άσπρο μάλλον, όχι μαύρο, το Mass Effect χτες που πλύναμε. Τέλεια. Αυτό το τραχτεράκι δεν το χρειάζομαι τώρα, άστο προς το παρόν εδώ. Λοιπόν, για να δούμε ότι είμαστε όλα κομπλέ στο χάρτη. Είμαστε όλα κομπλέ στο χάρτη. Λίγο μπροστά εδώ θέλει. Πώς έγινε αυτό? Πώς δεν είχε πιάσει την πρώτη φορά? Ναι, ή δεν είχε πιάσει τώρα. Και κάπου αλλού μου λέει είναι ένα κομματάκι, λέει. Κάπου εδώ. Αφήστε μου ρε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό για να το δω. Αυτό είναι κομπλέ. Growth harvested λέει. Θα μεγαλώσει στον επόμενο μήνα. Βλέπετε είναι κομμένο τώρα. Στον επόμενο μήνα θα μεγαλώσει ή δεν θα ξαναμεγαλώσει? Growing δεν έχει το συγκεκριμένο. Όπα. Γιατί μου το λέει έτσι? Harvested.
Τώρα είμαστε 95% yield bonus, αλλού 95% εκεί, άρα χάνουμε το rolling 5%. Ωραία. Ελπίζω να μην έχουμε θέμα με αυτό και στον επόμενο μήνα να μεγαλώσει ξανά. Γιατί το βλέπω για χωράφι γρασίδι και όχι απλά έτσι γρασίδι σε ένα ξέμπαρκο, είναι φυτεμένο γρασίδι. Γιατί το λέει crop type κιόλας. Θα το δούμε. Οπότε τώρα με 40% περίπου ρίξαμε ένα μεγάλο χωράφι, λιπασμά μια στρώση και ένα το μέτριο δύο φορές. Καλά είναι. Οικονομικό σχετικά, αλλά μας βολεύει πάρα πολύ επειδή είναι μεγάλο άνοιγμα, 36 μέτρα. Αυτό, κάνουμε πολύ γρήγορα τη δουλειά. Πάμε να πλύνουμε λίγο πάλι και αυτό, να το βολέψω και το fertilizer. Είμαστε εντάξει. Έχει και αυτό χώμα πίσω, ε. Τη λασπούλα του την έχει πάντως. Έτοιμο, πλυμμένο, γυαλισμένο. Το συγκεκριμένο, το μάση, το spreader θα το βάλω εδώ, λέω. Μαζί με τα υπόλοιπα, με τον μπέιλερ, με αυτά. Ωραία. Και για το συγκεκριμένο, κάτι υπάρχει ένα άλλο που το βάζεις πάνω σε μια ράμπα και ψυχαίρνεις. Αυτό εδώ πέρα, βλέπετε. Adaptation trailer και μπαίνει εδώ από πάνω και το κοτσάρεις έτσι άμα θες. Αλλά εντάξει. Γίνεται και αυτό άμα θέλουμε. Α, αυτό θέλαμε. Πάλι θα ξαναπατήσει μέσα. Χώμα, ενώ το όπλυνα. Είχαμε ξεχάσει το άλλο το χωράφι, το υπόλοιπο να κάνουμε. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα πριν μεγαλώσει. Ωραία, τώρα πού να ρίξω τώρα λίπασμα. Πού. Τώρα το βλέπω όλο σχετικά ίδιο το γρασίδι. Και εδώ που είχαμε κάνει το μπάλωμα. Και εδώ δίπλα. Απλά εδώ δίπλα δεν έχει 50% λίπασμα έχει. Ωραία, πώς να το πάω τώρα. Το πιάνει και στην άκρη. Το πιάνει. Πάμε μία έτσι. Και το βλέπω. Το πολύ το περνάω και όλο από πάνω. Το πετάει πολύ πέρα εδώ πέρα. Εδώ είμαστε κομπλέ. Συνεχίζουμε. Και αυτό το χωράφι φανταστείτε ακόμα με τα 36 μέτρα. Εδώ κάτω το κάνουμε σχεδόν μία φορά. Ενώ πριν θέλαμε με το άλλο το fertilizer, το spreader με τις σωλήνες που είχαμε. Αρκετή δουλίτσα. Όπως βλέπετε, κομπλέ και εδώ έτοιμη. Τέλεια. Τώρα τι άλλη δουλίτσα έχουμε να κάνουμε ρε παιδιά όμως. Τα contract αυτά για... τίποτα, 75 είναι το 75... Πού είναι το 75, κάπου εδώ κοντά είναι. Αυτό εδώ πέρα και θέλει να το κάνουμε show για 2.000. Δεν ασχολούμε. Ωραία. Οπότε τι μπορώ να κάνω τώρα, κόψω κανένα ξύλο. Τα ξύλα είναι λεφτά, αλλά δεν έχουμε τώρα κανένα δασάκι. Έχει δασάκι εδώ από πάνω, αλλά στην κατοχή μας δεν έχουμε κάποιο. Και έχει πολλά δασάκια, μα βλέπετε. 76.000 τώρα αυτό το μικρούλι εδώ. Το 144 έχει 4 χιλιαρικάκια. Αλλά θα έχει λίγα δέντρα. Πού είναι αυτό το. Στο 59 κάτω εδώ. Όχι, δεν αξίζει να ασχοληθώ τώρα με ξύλα. Ή με ένα λισοπρίωνο τα φορτώνω πάνω σε ένα τρέιλερ και πουλάω και βγάζουμε λεφτά. Και το σόμιλ είναι κάπου εκεί κοντά. Να το. Καρπετέρι. Σόμιλ, να το. Πάμε μια βόλτα μέχρι εκεί. Στο 60, πού είναι, στο 59. Δεν είναι μακριά από εμάς. Για πάμε να δούμε, γιατί 4.000 άμα έχει πάνω από 10 δέντρα μέσα. Και τι δέντρα να είναι. Άμα είναι τα δέντρα, τα άλλα, τα περίεργα, τα φιλοβόλα που είπαμε, δεν ασχολούμε. Άμα είναι έλατα και τέτοια, θα το αγοράσω 4.000. Θα βγάλουμε εκεί αρκετά χρήματα. Άμα έχει πάνω από 10 δέντρα, το κόβω κάπου στο 30.000 να βγάλουμε μετά εμείς, σίγουρα. Είναι μια καλή επένδυση τώρα και για το χειμώνα, ειδικά που δεν κάνουμε τίποτα. Μήπως το κάνω και firewood. Θα τσεκάρουμε. Εδώ πάμε και είναι το μπροστά εκεί. Ναι, από ό,τι βλέπω το 59 είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει τέτοια δέντρα. Αυτά εδώ είναι. 17 μέτρα. Τώρα αυτό δεν αξίζει καν εδώ το American Elm. Αυτό εδώ 18 μέτρα. 35. 18. Έχει 2. 3 έλατα. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Έχει πολλά oak. Αυτό εδώ είναι καλό. 145 που είναι δίπλα μας εδώ. Όλο αυτό που βλέπουμε εδώ στην άκρη.
Και αυτό είναι τα καλά τα δέντρα. Εδώ ναι, θα βγάλουμε χρήμα. Με αυτό. Εδώ είναι όλα τα καλά. Και πάει πέρα πέρα. Πόσο θέλει. Θέλει 21.000. Και έχουμε 12. Λέω να πάμε σε καμιά περιοχή. Έτσι fast travel. Κάπου θα έχει. Κάνε ένα collectible. Εδώ συνήθως σε τέτοια πράγματα έχει. Για να δούμε. Δεν βλέπω κάτι εδώ όμως. Και τα collectible θα μας δώσουν και ένα μυστικό του Castle Node. Όχι μόνο ότι θα μας δώσουν χρήματα τώρα για 10 χιλιαρκάκι τέτοια. Θα βρούμε και το μυστικό που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι. Θα το μάθουμε όταν το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ μέσα. Καταπέλτης βλέπω εδώ. Τι είναι, κάστρο. Μουσείο, τίποτα από όπου. Καταπέλτης, παιδιά. Ωραίο. Λοιπόν, έχω κατέβει κάτω στην πόλη. Μήπως βρούμε τίποτα εδώ μέσα. Σε κανένα σπίτι, σε κανένα τέτοιο. Εδώ από πάνω. Έλα. Εδώ μέσα στενά. Μαγαζί είναι εδώ. Δεν έχει κάτι. Φαίνονται ότι είναι. Όπα. Α, παιδιά. Ναι, τα collectibles που βρίσκουμε έρχεται εδώ χάρτης και συμπληρώνεται χάρτης. Α, και εδώ θα έχουμε το μυστικό του Castle Node. Έλα ρε φίλε. Αλήθεια. Άρα μήπως έχει κάτι εδώ πέρα. Το κομμάτι να είναι εδώ. Σε μένα πουθενά. Έλα ρε φίλε, ωραίο. Συμπληρώνει χάρτη. Και μετά ο χάρτης λογικά θα σου δείξει το σημείο που έχει θησαυρό. Τι έχει, το μυστικό αυτό, τι είναι. Τέλος πάντων. Να το, το βρήκα. Έλα εδώ. Πού είμαι, είμαι εδώ παιδιά κάτω. Είναι ο οποίο πρέπει να είναι εδώ. Έλα εδώ. 10 χιλιαρικάκια. Με έχει βάλει τώρα να δω τι είναι το Castle Note Secret. Να ψάξω κι άλλο. Το βρήκα εδώ μέσα το ένα. Είναι ο οποίο πρέπει να είναι. Ναι, είναι οποίο. Έτοιμο εδώ, δεν πρέπει να έχει άλλο. Σε ένα σημείο πιστεύω ένα θα παίζει μπαλίτσα. Και πάλι λίγο στην πόλη τώρα, είναι εδώ που ήταν. Εδώ στο καρπεντέρι. Να δω, ολοκληρώθηκε η χάρτης κάτω εκεί. Εδώ που βρήκα. Το οποίο είναι εδώ κάτω, ναι. Μου φαίνεται εδώ ολοκληρώθηκε. Άρα μέσα εδώ στο δάσος έχει κι άλλο. Τέτοια πέσα, κάθομαι όλη μέρα μέσα στο δάσος εδώ να βρω collectibles. Α, εδώ σίγουρα κάτι θα έχει. Δεν θυμάμαι μήπως έχω περάσει και έχω πάρει τίποτα. Εδώ είναι το ρηχείο, τι είναι. Σπαστήρια έχει, πέτρες. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Μέσα στον κουβά, έλα εδώ. Έλα εδώ τώρα, θα ψάξω κι άλλα. Τώρα με βάλανε σε ψάξιμο. Όπα, εδώ γυαλίζει μέσα στους κουβάδες. Όπα, το τέτοιο τσικάρεται. Κινείται. Ο δροσοτήρας. Μέσα στον κουβά έχει κι άλλο. Εδώ τι έχει. Στον τάφο μέσα. Κάτι κιτρινάκια τα βλέπετε. Τώρα τα είχε ή τώρα τα έβγαλε. Τώρα τα έδω εγώ. Είναι τα collectibles. Τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα, άμα είναι τα collectibles αυτά, πάμε σφαίρα. Τώρα πορώθηκα. Πορώθηκα, αφήστε τα ξύλα τώρα. Πάμε να βρούμε λίγο το μυστικό του Castle Node. Από εδώ πίσω είναι. Πρώτη φορά τα βλέπω. Α, επειδή πήγα κοντά στο χάρτη, εκεί στην πινακίδα, λέτε να τα έβγαλε τώρα. Δεν τα έχω ξαναδεί αυτά τα κίτρινα στο χάρτη. Έχω περάσει αρκετές φορές. Να σου πω την αλήθεια. Και έχω δει αρκετές φορές το χάρτη. Ω, εδώ είναι το κάστρο. Φτάσαμε και στο κάστρο. Ορίστε, η εξερεύνηση που σας έλεγα. Έγινε σήμερα. Πω, πω. Εντάξει. Τεράστιο κάστρο. Καμία σχέση με το κάστρο του χάρτη του Μπελερών. Πολύ πιο μεγάλο, τεράστιο. Όχι, δεν είναι εδώ. Μήπως είναι από πάνω. Μήπως είναι εδώ μέσα. Ή μήπως δεν είναι καν τέτοιο. Μήπως είναι εδώ μέσα.
Όχι. Άρα εδώ δεν έχει τέτοιο collectible που είναι ο χάρτης. Τι είναι αυτό? Και έχει βγει ένα πάνω στη φάρμα. Ένα εδώ. Εδώ, εδώ. Τώρα βγήκαν αυτά, δεν τα έχω ξαναδεί. Αφού φαίνονται και εδώ πέρα. Ωραία, κάπου εδώ έχει collectible μας λέει. Οπα, έπεσε μέσα στο πηγάδι. Ρε! Τι κάνω! Τι γίνεται τώρα? Ο χάρτης. Και έχει τέτοιο παιδιά εδώ πέρα. Ανοίξτε ρε. Ρε κατά λάθος έπεσα στο πηγάδι και είχανε βάσει εδώ μέσα. Τι είπες τώρα ρε? Στο πηγάδι πήγα να πατήσω από πάνω στην ταράτσα. Για να ανεβώ πιο πάνω. Εντάξει, το σημερινό επεισόδιο έχει εξελιχθεί full. Και ακούς στοιχεία εδώ μέσα που έχουν βάλει. Το κάνουμε προσομοίωση. Τέλειο, 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 τέλειο. Πάμε να φύγουμε, πάμε στο επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι... Και εδώ πέρα έχει. Ωραία. Πού είναι? Έχει και εδώ λέει. Μπήκα στο νοπιό. Μπήκα στο νοπιό, ναι. Εδώ που έχει? Πού είχα βρει το άλλο προηγουμένως? Δεν ήταν εδώ? Πώς είναι εδώ μέσα? Να το. Εντάξει. Σήμερα θα βγάλουμε λεφτά, αλλά το κυριότερο θα μάθουμε το μυστικό του Castle Node σήμερα. Φύγαμε, έχω πορωθεί άγρια, να ξέρετε. Σπάστε το κουμπί του like για αυτό το πέρα το επεισόδιο, την εξέλιξη που είχε αυτό το πέρα το επεισόδιο. Πήγαμε να βρούμε ένα collectible για να πάρουμε το χωράφι με τα δέντρα, το οποίο θα το πάρουμε τώρα στο επόμενο επεισόδιο από ό,τι βλέπω, γιατί σήμερα θα κάνουμε κυνήγι θησαυρού. Ουστάρω. Πάμε λίγο, πάμε λίγο, πάμε λίγο. Εδώ μπροστά μας έχουμε κι άλλο. Και βλέπουμε και τα αξιοθέατα, το έχουμε πάρει όλα με τα πόδια. Εδώ τι έχει? Domain de Villegros. Κάπου εδώ έχει τέτοιο. Από πίσω μεριά. Μέσα εδώ. Έχει? Δεν έχει. Πιο πίσω, εδώ ανοίγουν αυτά? Δεν ανοίγουν αυτά. Αυτό. Να το. Βρήκαμε κι άλλο κομμάτι του χάρτη. Εδώ τριγύρω μας έχουμε άλλο? Εδώ τριγύρω μας δεν έχουμε άλλο. Τώρα είναι εύκολο έτσι όπως είναι, με τα κίτρινα. Μάλλον έπρεπε να πας εκεί στο χάρτη και να σου ξεκλειδώσει που είναι. Εντάξει, φανταστικό. Ωραία. Και έχω ένα ακόμα απέναντί μου εδώ, το οποίο δεν μπορώ να πάρω ένα fast travel. Οπότε πάμε περπατώντας εδώ στο δασάκι μέσα. Και ποιο είναι το μυστικό του... Τι πιστεύετε θα είναι το μυστικό? Δεν ξέρω, θα το δούμε μαζί. Αλλά πείτε μου, τι πιστεύετε ότι είναι το μυστικό? Θησαυρός αν είναι, το σίγουρο είναι θησαυρός. Αυτό που το έχουν κρύψει τώρα, να το. Εντάξει, τώρα αυτό εδώ πέρα πού να το δεις? Περνάμε εδώ από έξω, δεν περνάμε τόσο απ' έξω. Εμείς περνάγαμε εδώ στον δρόμο. Οπότε λίγο δύσκολο να μπεις εδώ μέσα να ψάξεις. Οπότε πάμε εδώ και να κατέβουμε κάτω. Περιμένετε κάτι τέτοιο στο σημερινό βίντεο? Τσεκάρετε αυτό το δάσος εδώ. Είναι δάσος για ξυλία. Κοιτάξτε δέντρα που έχει. Όλα είναι ίδια. Έχει φυτεμένα δέντρα. Δεν είναι απλά με πάιν όλα. Είναι φυτεμένα όπως βλέπετε. Σε σειρές κάτω κάτω. Αυτό είναι γερή business. Για μελλοντικά επεισόδια γερή business. Από τις μεγαλύτερες business. Αυτό πιστεύω κανένα εκατομμύριο. 2,72 μόνο. Και 300 ευρώ αυτά. 300.000. Αυτό θα το πάρουμε σίγουρα. Τσεκάτε εδώ δέντρα που έχει κάτω κάτω. Εδώ βγάζεις εκατομμύρια. Εδώ μπροστά μας. Ψ. Αυτά είναι. Να το και το άλλο. Φανταστικό το σημείο εδώ πέρα. Με τη λιμνούλα. Α, εδώ είναι που είχαμε φορτώσει με το φορτηγό. Ναι. Και τώρα πάω να πάρω λίγο τη μάση, την οποία μάση που την έχω. Πάμε να πάρουμε τη μάση και να πάμε προς το 49 χωράφι, εκεί που είναι τα γρασιδοχώραφά μας. Έχει collectible. Άμα ήξερα ότι έπρεπε να πάμε στο χάρτη, και εσείς δεν ξέρατε γιατί δεν
Έχω δει κάποιο άλλο βίντεο να παίζει κάποιος εδώ στο χάρτη. Έλληνας τουλάχιστον, όχι. Είμαστε οι μοναδικοί Έλληνες που παίζουμε σε αυτό το χάρτη σε βίντεο. Μπορεί να παίζουν και άλλα παιδιά, αλλά σε βίντεο δεν έχω βρει άλλον να παίζει. Οπότε και τα collectibles και αυτά πρέπει να παίξω άλλους για να τα βρει. Αλλά δεν ήξερα. Οπότε μπορείτε κι εσείς να πάτε εκεί στο χάρτη και να σας δείξει πού είναι τα collectibles και τα υπόλοιπα που είχαμε πάρει σε προηγούμενα επεισόδια. Τώρα έχω πορεία να δω αυτό που περνάμε εκεί στο δασάκι το δικό μας. Πού είναι? Νάτο, συντέντα από κάτω. Εντάξει. Και έχουμε άλλο ένα μέσα στο χωράφι εκεί που πηγαίναμε για το άλλο το σημείο που είχε και κάτι πατάτες εκεί. Και όπως ανεβαίνουμε, κατευθείαν δεξιά. Συνεχίζει κάτι άλλο χωράφι εδώ, κάτι δασάκια, κάτι τέτοια. Ναι, πάμε προς τα κάτω εδώ. Εμείς πηγαίναμε πάνω εδώ, σίγουρα. Εδώ κάτω δεν έχουμε κατέβει κιόλας. Να το πάνω στο βράχο είναι, κορυφή. Βλέπετε. Και κάτι έχει εκεί, μια κολόνα. Τι είναι, σταυρός. Σόπα ρε παιδιά. Τι ωραίο που είναι. Εντάξει. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι το τοπίο. Να το και το τελευταίο. You found a piece of... Ωραία. Find them all. Πιστεύω τα έχω βρει όλα. Εκτός άμα είναι κάπου που δεν έχω κοιτάξει. Πιστεύω έχει ολοκληρωθεί ο χάρτης. Να το. Πα, αυτά είναι. Λοιπόν, έκανα και ένα reset το τραχτεράκι στο μαγαζί. Για να το κάνω και ένα repair. Είχαμε το τέτοιο, το workshop επάνω, αλλά το κάνω εδώ πέρα. 5 χιλιαρικάκια repair. Πολλά. Το είχαμε αφήσει. Λοιπόν, ωραία. Τα μεταχειρισμένα δεν τα έχω κοιτάξει ποτέ τι παίζει, ρε παιδιά. Δεν είναι ωραίο τραχτεράκι. 125-175 στα 43.000. Και είναι CVT. Ωραίο. Να παίξουμε μια τράμπα. Το small πόσο το πουλάω? Αυτό 150 άλογα είναι. Και το πουλάω 72. 150 άλογα αυτό ξεκινάει 125-175. Αυτός έχει 125. Αλλά μπορώ να το πάω 175 με 25.000. Πάει στα 68. Ωραία. 68. Και πόσο πουλάω το δικό μου? 72. Κάντε ένα reset εδώ να το πουλήσω. Ευτυχώς το είδα τώρα. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου τόσο καιρό στα μεταχειρισμένα του παίζει. Θα πάρουμε τραχτεράρα. Σεβετέ New Holland. Καινούριο. Οπότε σήμερα είναι full εξελίξεις. Είναι προσφοράρα. Το πουλάμε 72, μας το παίρνουμε το άλλο 68, μας μένουν και 4 χιλιάρικα. Σε κομπλέ. Παραπάνω το πουλάμε, άμα το κάνω 80.000 το πουλάω εδώ. Το δώσα. Τέλεια. Και έχει φύγει λέει το άλλο τώρα η προσφορά. Έλα εδώ. 125-175-68. Σχεδόν 12.000, όχι σχεδόν, 12.000 κέρδος είμαστε. Trelebro Classic, Michelin, άστο τα Michelin. Wheel Setup τέτοια είμαστε κομπλέ, άστα για αργότερα. Και παίρνει και GPS επάνω για το σύστημα που θέλω. 68.000, new tractor. New μεταχειρισμένο tractor μάλλον, αλλά καινούριο τρακτεράκι. Αυτό, TAF 6, 175 άλογα. Και πάμε να το κάνουμε και ένα repair. Μια επισκευή. Και είναι κομπλέ. Αυτόματο. 53 χιλιόμετρα. Αλλά είναι αυτόματο. Τέλειο. Όπως πήγαινε και το προηγούμενο. Καινούργια τεχνολογία. Και δεν συμμαζεύεται. 2 χιλιαρικάκια το repair μας πήγε. Τι είναι αυτό? Τι σας έφερα στη φάρμα σήμερα πάλι? Κουφάλες, τι σας έφερα? Καινούργιο τραχτεράκι. Και θα αφήσω τη μάση. Εδώ. Θα έρθω να την πάρω μετά. Να πάρω το καινούργιο τραχτερά και το δοκιμάσουμε κιόλας λίγο. Ωραίο. Πεντακάθαρο και μέσα πιπίλα. Το έχει προσεγμένο. Άλλος το είχε 25,2 ώρες. Μια χαρά. Αδούλευτο. Όπου και τα συστήματά του μέσα με τις οθόνες του. Που δεν είχε το φέν το παλιό καθισματάκι εδώ δίπλα. Τιμονάκι πολύ καλό. Εντάξει, New Holland εγγύηση κι αυτή. Όπως και η Massey, όπως και η John Deere. Όλες καλές είναι. Αλλά να είναι τα καινούργια τα εργαλεία. Και από πάνω πανόραμα, εδώ τα ραδιάκια μας, είμαστε κομπλέ. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα. Και ωραίο έτσι μέσα στο εσωτερικό. Σαν το Valtra κι αυτό. Έχει την ορολοφία που πάνω, είναι πανέμορφο. Άντε κουφάλες. Σας έφτιαξα πάλι σήμερα. Και πάμε να δούμε και το μυστικό τώρα. Μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε μυστικό να δούμε άμα έχουμε ολοκληρώσει τον χάρτη. Να δούμε σε ποιο σημείο είναι το μυστικό. Ωραίος. Κάτσε το παρκάρω λίγο το εργαλείο εδώ.
Μεγιά μας. Πάμε στα σχόλια κάτω το μεγιά. Και ολοκληρώθηκε. Όχι ρε φίλε, έχει μείνει πάνω εδώ ένας. Πού είναι αυτό εδώ πάνω? Όχι, μην με κάνεις τέτοια τώρα. Δύο έχουν μείνει, όχι ένα. Άρα έχει και εδώ κάπου. Μήπως πρέπει να πάω εδώ. Αυτό που το χ που είναι? Είναι στο δρόμο. Στο δρόμο σε ποιο σημείο? Για εδώ, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Σε ποιο σημείο του δρόμου? Α, πριν το δασάκι που ανεβαίνουμε πάνω. Εκεί. Πάμε να δούμε τι είναι. Εδώ παραπάνω είναι. Άρα πίσω εδώ. Μήπως είναι το υπόλοιπο κομμάτι εκεί στο χ. Δεν ξέρω. Τώρα δεν βλέπω κάποιο άλλο κιτρινάκι εκεί που ήταν. Παππού, συγγνώμη, θα σε πάταγα, αγόρι. Για πάμε εδώ μέσα να δω τι παίζει. Μήπως έχει μια σπηλιά, κάνα τέτοιο. Έλα φιλαρακό. Έλα. Βλέπω κάτι εδώ πέρα, μήπως είναι εδώ. Ούτε εδώ πίσω βλέπω τίποτα. Θα με κάνει τώρα να σκάσω ρε γαμώτο. Όχι, είπα να έχει εδώ μέσα στην τρύπα τίποτα. Εδώ δεν είναι κάτι. Όπα, έπεσα. Ρε παιδιά, βρήκα κι άλλο εδώ μέσα. Δεν πήγα εκεί ρε γαμώτο πριν. Έχει τη λίμνη μέσα εδώ. Δεν είχα πάει πριν εκεί. Από πού πάω? Από αυτή τη μεριά. Είχε κι άλλο. Τώρα άνοιξα το χάρτη και έκανα zoom να δω τι παίζει. Λέω εκεί δεν είναι κάτι ψοχή. Πού το ψάχναμε? Ορίστε, το βρήκαμε και το άλλο ένα. Και το άλλο πάνω πού να είναι τώρα? Να το. Ρε τώρα βγήκανε. Με τριλάνουνε. Δεν τα είχα δει, όχι, εκεί δεν τα είχα δει. Τελείως τυφλός. Αυτό είναι μέσα στη θάλασσα τώρα ή απ' έξω? Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Έλα. Να το, μέσα στις βαρκούλες. Έλα. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει 150.000. 150.000. Και εδώ στο μαγαζί απέναντι, στο βάθος, έχει και το τελευταίο μας. Εδώ φαίνεται μπάμερ, φίλε, στο χάρτη. Δεν τον άνοιγα εδώ κι εγώ. Είναι πολύ μακριά, Το δρομάκι εδώ ακολουθούμε, ξέρω που είναι. Τώρα που κατάλαβα, σε εκείνο το κτίριο μέσα, βρίσκεται το τελευταίο κομμάτι. Σε τέτοια σημεία τα πάνε. Δεν τα πάνε ξεκάρφωτα στο δάσος μέσα. Είναι μέσα. Είναι μέσα. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι. Κάτσε γιατί αυτοί εδώ πέρα δεν καταλαβαίνουν να φύγουν. Λες και τους ενοχλεί το τραχτέρ πραγματικά εδώ πέρα τώρα. Άντε ρε. Τους πάτησε. Την πάτησε η γιαγιά. Έλα εδώ ρε. Πω, τη διέλυσε η γιαγιά. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Τώρα έχει δύο χ, ένα εδώ και ένα εδώ. Αυτό το χ που βρίσκεται? Το δρομάκι πίσω στο μαγαζί είναι. Ή στο παραπάνω. Το μαγαζί είναι εδώ. Άρα εδώ. Σε αυτό εδώ, στο BBD. Στο BBD πίσω στη στροφή. Tag place να έρθω με τη γαλιάρα εδώ, την καινούρια. Να τη δοκιμάσω. Και καινούριο τραχτέρ σήμερα. Και μαζέψαμε όλα τα μυστικά του... Μαζέψαμε όλα τα κομμάτια του χάρτη του Castle Note και μας έχει βγάλει δύο σημεία με χ για το μυστικό του Castle Note τώρα, το Secret. Να δούμε τι είναι αυτό το μυστικό πλέον. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να λύσουμε το γρίφο που έχει αυτός εδώ πέρα ο πανέμορφος χάρτης. Δεν είναι μόνο πανέμορφος, έχει... και ιστορία να σου βγάλει έτσι λίγο θησαυρό, να σε πάει να κυνηγήσεις τα collectible για να βρεις το χάρτη, να το ολοκληρώσεις και να σου δώσει κάποιες συντεταγμένες και μετά να πας να δεις τι έχει εκεί σε αυτές τις συντεταγμένες. Και είμαστε τώρα σε μία από αυτές, τη μία την πήγαμε περίπου πριν. Θα πάμε να ξαψάξουμε άμα δεν βρούμε κάτι και εδώ, να δούμε τι κρύβει. Γιατί πρέπει να το βρούμε. Λοιπόν, εδώ, ωραία. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι εδώ στη γωνία. Έχουμε ξαναπεράσει και από εδώ, πραγματικά. Μήπως ανοίγει αυτό εδώ? Όχι. Ας κορυδεύουν, μου φαίνεται.
πραγματικά μας κορυδεύουν. Τι έχει εδώ πέρα ρε φίλε? Ακριβώς εδώ δεν είμαι που θέλει. Είναι άδειο το χωράφι τελείως. Να πεις έχει κάτι. Το τελευταίο πράγμα που έχει είναι εδώ το εργοστάσιο αυτό. Να θέλει να μπούμε στο εργοστάσιο. Ανοίγει η πόρτα. Όχι. Τι μυστικό είναι, μήπως είμαι σε λάθος σημείο? Αλλά εδώ έλεγε στο 27 κιόλα. Εδώ στη γωνία εδώ έλεγε. Λοιπόν, πάμε πάλι εδώ στο χάρτη να δω ξανά να το τσεκάρω πάλι. Ωραία. Ένα εδώ και ένα εδώ. Είναι λίγο πιο μέσα μας λέει εδώ. Το τραχτέρ το έχω ακριβώς εκεί που θέλει. Έτσι δεν είναι? Στο δρομάκι εδώ που κατεβαίνει το δάσος. Στο δεντράκι εδώ. Εδώ μέσα κάτι έχει. Βλέπετε τίποτα που δεν βλέπω? Θα με βγάλει στραβό. Μήπως έχει τίποτα εδώ μέσα? Ρε φίλε. Μας τρελάνετε. Μας τρελάνετε ρε. Εδώ μήπως έχει τίποτα πάνω? Ον! Όχι! Είχε διακόπτη. Τι κάνανε οι τρελοί? Τι ον είναι αυτό? Τι ον είναι αυτό? Τι ον είναι αυτό? Κάτι ανοίγει ρε, τι ανοίγει? Δεν έχω καταλάβει τι κάνει. Κάτσε ακολουθήσω εδώ τις κολόνες, μήπως είναι τίποτα. Τι είναι ακολουθήσω κολόνες, τώρα τα καλώδια είναι αυτά. Α! Μήπως συνδυάζεται αυτό το χ με το άλλο το χ και έχει ανοίξει καμιά πόρτα πέρα. Τι είπα τώρα, τι είπα, τι σκέφτηκα τώρα. Πάμε λίγο από εκεί, μεριά. Στο άλλο το χ. Το άλλο το χ ήταν κάπου εδώ από κάτω. Όπως είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ, θέλω να πάμε εδώ από κάτω. Άρα αριστερά εδώ να κατέβω κάτω. Κάτι τέτοιο παίζει. Να συνδυάζει το ένα το χ με το άλλο και το ένα το χ εκεί να ήταν το... πες το, ο διακόπτης. Και το άλλο το χ να έχει ανοίξει κανιά πόρτα εδώ, δεν βλέπω κάτι εδώ. Από κάτω. Πες μου ότι έχει κάτι τέτοιο. Τι είπες τώρα? Θυμάστε το τρακτέρ που δεν μπορούσαμε να πάρουμε? On by you. Τι μας κάνανε οι τρελοί εδώ? Ανοίγει η πλαγιά εδώ. Όχι ρε. Τώρα μπορώ να το οδηγήσω? Έχει το Vanderstad Extreme. Γι' αυτό είχε το large tractor εδώ και δεν μπορούσα να μπω πουθενά. Σον map και δεν το έδειχνε. Δεν μας το έδειχνε, είναι υπόγειο. Τι είπες τώρα ρε φίλε? Αυτό το μυστικό πραγματικά δεν το περίμενα. Τους κουφάλες ήταν αυτές ρε. Και ερχόμουν εδώ πέρα και λέω τι έχει αφού δεν έχει τίποτα. Πάω να το κλείσω λίγο ξανά το διακόπτη και θα ξανάρθω πάλι εδώ να δω πώς είναι. Από περιέργεια και μόνο. Εδώ είναι ο διακόπτης. Τι είπες τώρα ρε Βεχτούρης, τι είπατε τώρα? Τώρα το κλείνω. Αλλά τώρα είναι κλειστό. Κοιτάξτε κουφάλες τι έχουν φτιάξει. Δεν φαίνεται τίποτα πραγματικά. Τώρα θα μάθουμε αν μπορούμε να το οδηγήσουμε. Μπορούμε γιατί μάθαμε να μπω μέσα, αλλά δεν ξέρω αν θα fast travel μετά. Οπότε τώρα έχουμε τούμπανο, large tractor, John Deere με ελπιστριοφόρο και το μεγάλο το Vanderstad. Τι είπες τώρα? Έλα λίγο. Ω το τέρας, αυτό το τέρας, κοιτάξτε εξάτμιση που έχει. Και για να δούμε λίγο κι αυτό. Το Vanderstad. Τι είπες τώρα? Τι έχουν φτιάξει οι τρελαμένοι? Δεν το δείχνει στο χάρτη. Το έχουν βάλει να μην το δείχνει, οπότε δεν το δείχνει και τώρα. Αλλά το παίρνεις, το οδηγάς κανονικά. Ούτε fast travel μπορείς να κάνεις. Αλλά δουλεύει κανονικά ο τατά. Οπότε το πάμε πάνω στη φάρμα. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Πόσους ύπους έχει αυτό? Είναι το 9570RT. Αυτό έχουμε τώρα, το 1425 πίσω. 1425. Σαν cultivator, σε 1425.
125.000 αξία. Και θέλει 450 άλογα να το σηκώσει, αλλά δεν έχει πρόβλημα το συγκεκριμένο, καθώς είναι 600 κάτι άλογα. Κοιτάξτε λίγο. Κοιτάξτε λίγο εξάτμιση που έχει. Ολόκληρη πλαστικό πίσω εδώ. Εδώ το τεπόζιτο που έχει. Εντάξει. John Deere, αυτό το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ τούμπανο. Είχα την ευκαιρία να το δοκιμάσω στη φάρμα μου, χωρίς να το αγοράσω. Αυτά είναι. Κοστίζει 300 κάτι χιλιάρικα και 100 κάτι χιλιάρικα το πουλάω το cultivator πίσω, πάνω από 500, κοντά στα 500.000 να το πουλήσω όλο αυτό το setup. Αλλά δεν πρόκειται, γιατί είναι μηχανηματάρες και για να τα ξαναγοράσεις αυτά δεν έχεις λεφτά. Οπότε τώρα έχουμε 156.000, μπορούμε να αγοράσουμε το χωράφι στο επόμενο που είχαμε πει εκεί παρακάτω στη φάρμα μας, που είχε τα ωραία τα δέντρα, τα έλατα. Να κάνουμε ξυλία, να βάλω κάτι μοντάκια παραπάνω εγώ για ξύλα και να βγάλουμε τα πρώτα μας καλά χρήματα τώρα, μια και είναι χειμώνας και δεν μπορούμε να σπείρουμε, να θερήσουμε και αυτά. Να κάνουμε αυτές τις ζουλίτσες. Είδαμε και λίγο παραπάνω το χάρτη σήμερα, αλλά θα εξερευνήσουμε κιόλας στους επόμενους μήνες, Ιανουάριο και Φεβρουάριο, θα παίξουμε ωραία μπαλίτσα. Πω, μεγές παιχτούρες, τι ήταν αυτή η έκπληξη εδώ πέρα. Γι' αυτό το είχαν οι κουφάλες εκεί στα own items το συγκεκριμένο. Και λέω, πού βρίσκεται αυτό το άτιμο, ρε γαμώτα. Και μου λέγατε εσείς πούλα το. Είχαμε γυρίσει όλο το χάρτη, πήγα πάνω εκεί στα αριστερά που είχε ένα... κάτι ταμπέλς εκεί, άμα θυμάστε τους σημάντες, μήπως ήταν εκεί. Αλλά τελικά αυτό το είχαν κρύψει μέσα στη γη, στο βουνό μέσα. Αυτά είναι. Και έψαχνα κι εγώ εκεί το χ, τι είχε ρε φίλε, μες στο δάσος. Και είχε διακόπτη. Εντάξει, ωραίο, φανταστικό. Και γρίφους και τέτοιο. 10 στα 10 από εδώ και πέρα. Αυτός ο χάρτης είναι 10 στα 10. Δεν είναι τίποτα λιγότερο, πραγματικά. Πείτε μου αν περιμένετε κάτι τέτοιο από το μυστικό του Castle Node, από την αρχή του χάρτη, ότι ήταν αυτό το μυστικό. Και αν σας άρεσε όλη η διαδικασία που ψάξαμε μέσα εκεί στα στενά, που είχαμε βγει κάτω στο υπόγειο εκεί σε ένα πηγάδι φανταστικό και εκεί μέσα, τρομερό. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Από εδώ βγαίνει πολύ άνετα από το να χωθούμε μέσα στα στενά στην πόλη. Βγαίνουμε εδώ στο Sawmill και κατευθείαν στη φάρμα από πάνω είμαστε. Όπα. Εντάξει. Άλλο ένα μηχάνημα. Τρομερό που φέρουμε στη φάρμα και το Vandestad εννοείται, αλλά και το τραχτεράκι μας έλυσε τα χέρια αυτό. Και να δω μήπως βάλω κανιά άλλη παραγωγή για τα για γάλα. Ή τώρα έχουμε λεφτά 70.000 να πάρουμε 75, πόσο έκανε το τυροκομείο που έχουμε δίπλα εδώ ακριβώς στη φάρμα μας, που έχει και τα δικά του production. Ωραία production και αυτά. Εδώ το Vandestad, πού να το βάλω. Εδώ δεν με χωράει, μήπως το βάλουμε από κάτω κάπου. Ψηλό δεν είναι, αλλά είναι μακρύ. Έλα. Καλώς, βγήκαμε. Πώς το βάλω εδώ. Να δω, μπαίνει. Στο αριστερό από εκεί. Έλα. Αφήστε το ισιό σου λίγο, το έβαλα, μια χαρά χωράει. Να είναι ίσιο. Κόμπλε. Βγαίνει λίγο το σιδεράκι, τίποτα δεν βγαίνει, μια χαρά είναι. Και αυτό το τέρας πού να το βάλω τώρα. Και μπροστά έχει τα αντίβαρα τα δικά του παιδιά το συγκεκριμένο, έτσι. Όλα πάνω, ενισχυμένο, full. Με GPS, με όλα. Θα το αφήσω εδώ και θα δω σε ποιο σημείο θα το βολέψω, παιχτούρες. Πρέπει να είναι το τερματισμένο αυτό. Για να το δω κιόλας. Own item. Και πάμε. Large tractor είναι το 9570. Large tractor 9570. 9570 RT. Ναι, είναι αυτό και είναι στα τερματισμένα παιχτούρες όπως βλέπετε. 443.000 κάνει η αγορά του. Αυτό το τέρας. Το πιο δυνατό. Το πιο τερματισμένο. Εδώ πέρα όπως βλέπετε. Το τελευταίο. Έχουμε και αυτό που πάει ακόμα περισσότερο. 670 άλογα αυτά είναι αυτό. Αυτό ξεπερνάει και τα 500.000. Άλλο αυτό. Αυτό είναι το συσπασιόν όμως. Αυτό είναι το κάτι άλλο. Το νέο μας τραχτέρ. Το κρυμμένο νέο μας τραχτέρ. Το μυστικό του Castle Node. Αυτό παιχτούρες. Το ανακαλύψαμε και αυτό.
Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο και το δάντεστατ που μας έδωσε είναι τρομερό, θα μας βοηθήσει στα χωράφια μας. Τα προβατάκια μας εδώ λογικά τώρα θα έχουν ολοκληρώσει και τη δεύτερη παλέτα με το μαλλί τους. Για να τσεκάρουμε λίγο. Πού μπαίνω, μπαίνω εδώ. Όχι ακόμα. Εντάξει, 900. Έχει πάει στα 800 λίτρα. Έχει ανέβει παραπάνω από ό,τι ήταν το πρωί. Οι αγελαδίτσες μας να έχουν βγάλει στα 6.000. Για πάμε να τσεκάρουμε. 5.500. Ωραία. Καλά πάμε. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα σχέδια για το επόμενο επεισόδιο. Έχουμε να πάρουμε το χωράφι που είμαστε τώρα. Είμαστε εδώ. Και είχαμε πει να πάρουμε αυτό εδώ πέρα το χωραφάκι, το οποίο κοστίζει 21.000 μόνο. Και έχει ωραία χωράφια, έχει ωραία δέντρα μέσα, έχει και κάποιο βράχο. 21.000 και θα μας μείνουν ακόμα χρήματα να επενδύσουμε και σε αυτό και να έχουμε και στην άκρη μερικά. Λοιπόν, εδώ αυτό. Και 21 με 91.000 έχουμε πάρει το δασάκι να κόψουμε ξύλα και να κάνουμε λίγο παραγωγή ξύλου. Και έχουμε πάρει και το dairy του χάρτη που είναι δίπλα σε εμάς και είναι αμαρτία να μην το έχουμε. Έχει και τα τυριά μέσα, έχει και τα racks, τα ράφια αυτά να τα βάζουμε μέσα, σε καλούπια. Θα το δούμε αν είναι χειροκίνητη η παραγωγή ή αν είναι αυτόματα. Και τι παραγωγές βγάζει, μπορεί να βγάζει και γιαούρτια ή τέτοια, δεν το ξέρουμε. Πάμε να δούμε λίγο στα selling points τι παίζει. Βλέπετε, έχει διάφορα. Κάτω και το γιαούρτι. Άρα παίζει και γιαούρτι. Καλά είπα. Και το γιόγκουρτ είναι παραγωγή 3.900 τώρα, που είμαστε Δεκέμβριο, και Φεβρουάριο 5.000. Οπότε άμα το αγοράσουμε αύριο, στον επόμενο μήνα, τον Ιανουάριο, έχουμε το περιθώριο να φτιάξουμε και το γιαούρτι και να το πουλήσουμε το Φεβρουάριο. Οι αγελάδες έχουν βγάλει κι άλλο γαλατάκι. Και το τυρί που είναι, να το τυρί δεν μας αξίζει και τόσο. Θα κάνουμε παραγωγή γιαουρτιού που δεν το έχουμε ξαναδεί. Οπότε, παιχτούρες μου, στο επόμενο επεισόδιο αυτό και το δασάκι είναι must και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό μας. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο. Πατώντας εγγραφούλα, καμπανάκια, μα είστε νέοι. Άμα έχετε κάνει ήδη, περιμένετε την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε δυνατό επεισόδιο. Σήμερα ήταν το κάτι άλλο το βίντεο. Το ευχαριστήθηκα με την ψυχή μου. Ελπίζω να το ευχαριστήκατε κι εσείς. Σπάστε το και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.